Κύριε, και περνάμε σε ζητήματα εκπαίδευσης, καθώς έχουμε ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Είναι εδώ μαζί μου η Νατάσα Χορηγά. Νατάσα. Καλησπέρα. Λοιπόν, Νατάσα, έχουμε απόφαση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ακριβώς. Για το τμήμα λογιστικής, που είναι στην Πρεβέζα, το τμήμα λογιστικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Να πω για την ιστορία ότι η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είχε προτείνει τη μεταφορά του τμήματος λογιστικής από την Πρέβεζα στα Γιάννενα. Ακριβώς. Τώρα, σύμφωνα με απόφαση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, τι έχουμε? Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Εδώ και περίπου ένα μήνα, η Εθνική Αρχή της Ανώτατης Εκπαίδευσης είχε καταθέσει την εισήγησή της στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για το τμήμα της λογιστικής στην Πρέβεζα, όπως είπαμε, και αφού εξετάστηκε η απόφαση αυτή, μαζί με άλλες από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, πλέον υιοθετεί πλήρως την εισήγηση της συγκλήτου και έτσι γνωμοδοτεί υπέρ της μεταφοράς του τμήματος λογιστικής από την Πρέβεζα στα Ιωάννα. Ήταν κάτι αναμενόμενο. Ακριβώς. Δεν ήταν έκπληξη. Ήταν κάτι αναμενόμενο που καθυστερούσε και για πολιτικούς λόγους να ανακοινωθεί. Σίγουρα. Σε κάθε περίπτωση. Απ' την άλλη, έχουμε τι έχουμε. Τώρα έχουμε διευθυντές, νέους διευθυντές εκπαίδευσης στην Ήπειρο, να πούμε ονόματα. Ακριβώς. Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι νέοι διευθυντές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετά από μια διαδικασία πολλών μηνών. Έτσι. Πρόκειται για διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να γνωρίζει και ο κόσμος, οι οποίοι τοποθετούνται με θητεία η οποία λήγει στις 31 Ιουλίου του 2026. Ωραία. Και για να μιλήσουμε και με ονόματα, σε ό,τι αφορά την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα πάμε ανάποδα. Ο Μητσιώνης Βασίλειος αναλαμβάνει τη διεύθυνση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Θεσπρωτείας. Η Χαμπυλωμάτη Αθανασέλου Παρασκευή την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας. Η Λογοθέτη Σταματούλα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων. Και την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας αναλαμβάνει η Μπισκανάκη Φανή. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η Βασιλή Κλεοπάτρα αναλαμβάνει την Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας. Η Μπέση Μαρίνα την πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Θεσπρωτείας. Η Γιανακού Μαρία την διεύθυνση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Ιωάννινα. Και ο Μιχάλης Ηλίας τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πρέβεζα. Μάλιστα. Βλέπω μια κυριαρχία γυναικών. Ακριβώς. Λογικό αυτό. Είστε πιο επιμελείς. Νατάσα, σε ευχαριστώ. Μπορείς. Θα σε δούμε και στην συνέχεια του δελτίου. Κυρίες και κύριοι, με οπτικές ίνες θα συνδεθούν οι ιχθυοκαλλιέργειες. Επανερχόμαστε στην Νατάσα Χορηγά. Νατάσα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Αυτό δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον. Αυτή η επιδότηση των 150 ευρώ, 200 ευρώ για τα άτομα με αναπηρία. Πες μας όμως. Ακριβώς. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα άνοιξε για όλα τα αφημί. Ακριβώς. Τι η πλατφόρμα. Ναι, για κάποια αφημί. Ναι, ναι. Ακριβώς. Και πρόκειται, λοιπόν, για να είμαστε συγκεκριμένοι, στην επιδότηση των τουριστικών δαπανών που αφορούν στην διαμονή για 200.000 πολίτες και υπενθυμίζουμε ότι η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή μέχρι την 5η 21 Ιουλίου. Okay. Να πούμε ότι οι δικαιούχοι του πάσου αυτού, του Τουρισμός για Όλους Pass, θα μπορούν να εκδώσουν μια άλλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη διαμονή τους σε όποιο ξενοδοχείο ή κατάλημα της επιλογής τους. Ωραία. Να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες καινοτομίες, θα λέγαμε, πάμε. Καθώς για πρώτη φορά προσφέρεται μια αυξημένη επιδότηση των 150 ευρώ αναδικαιούχο, αντί για 120 ευρώ που ήταν πέρυσι. Υπάρχει μια ειδική πρόβλεψη, όπως είπαμε πριν, για μια υψηλότερη επιδότηση, δηλαδή στα 200 ευρώ για τους πολίτες που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι έχουν αναπηρία άνω του 67%. Να πούμε ότι θα μπορεί να γίνει ανέπαφη πληρωμή και εξαργύρωση του ηλεκτρονικού βάουτσερ σε κάθε προορισμό και σε κάθε πάροχο διαμονής, χωρίς κάποιον γεωγραφικό
περιορισμό. Όπως έχουν άλλα προγράμματα, ναι, Νατάσα. Και θα υπάρχει επίσης και άμεση αποζημίωση των παρόχων, γεγονός που βάζει τέλος στην γραφειοκρατία. Και στην καθυστέρηση. Και στην καθυστέρηση των που αντιμετωπίζουν πολιτών. Οι επαγγελματίες. Ναι, ναι. Ακριβώς. Η εξαργύρωση του ηλεκτρονικού βάουτσερ θα μπορεί να γίνει εφάπαξ ή και με δόσεις μέχρι τον Ιούνιο του 2023 για να μπορέσει να υποστηριχθεί και η επιλογή διακοπών που δεν θα είναι στην υψηλή τουριστική περίοδο. Και να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι ο προϋπολογισμός του νέου ψηφιακού προγράμματος ανέρχεται φέτος στα 31 εκατομμύρια, ενώ εξασφαλίστηκε και η επέκταση του προγράμματος για τα επόμενα τρία χρόνια, δηλαδή έως το 2025. Τέλος χρόνου, κυρίες και κύριοι, για τα μηχανογραφικά. Ξανά στούντιο, Νατάσα Χορηγά. Αστυνομικό δελτίο θα μας δώσει τώρα, Νατάσα. Ακριβώς. Αρχικά να πούμε ότι εξιχνιάστηκε άμεσα από το Τμήμα Ασφάλειας της Σάρτας μια κλοπή η οποία έλαβε χώρα στην πόλη. Mm-hmm. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε μια ανήλικη μεδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία, ενώ επιπλέον κατηγορείται και η μητέρα της για παραμέληση της εποπτείας της. Mm. Ειδικότερα, η κατηγορούμενη αφαίρεσε, χωρίς να γίνει αντιληπτή, την τσάντα ενός θαμώνα σε ένα καφενείο, η οποία περιείχε ένα χρηματικό ποσό, το κινητό τηλέφωνο και προσωπικά έγγραφα. Η δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στον εισαγγελέα πνευμολογικών Άρτας. Προσέξτε στα καφενεία και όχι μόνο στα καφενεία. Άλλο ένα θέμα έχουμε. Ακριβώς. Το διάστημα από τις 10 έως τις 16 Ιουλίου του 2022, έλεγχη, δηλαδή τις πρώτες 15-16 μέρες του Ιουλίου, έχουν διενεργηθεί πάνω από 100.000 τροχονομικοί έλεγχοι οδηγών και οχημάτων και έχουν βεβαιωθεί πάνω από 23.000 παραβάσεις, οι οποίες στο μεγαλύτερο ποσοστό τους σχετίζονται με παράνομη στάθμευση, υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού όπως κράνος ή ζώνη. Mm. Και σε ό,τι αφορά την Ήπειρο, τα δικά μας δηλαδή, οι υπηρεσίες της τροχιάς έχουν καταγράψει πάνω από 1.000 παραβάσεις σε μία εβδομάδα στους δρόμους της Ήπειρου. Και για να είμαστε συγκεκριμένοι στον αριθμό, οι παραβάσεις είναι 1.173. Μάλιστα. Νατάσα, σας ευχαριστώ πολύ. Προσοχή στους δρόμους.